Είμαστε με τη συμμετοχή των ιδιωτών από την μπροστά ή την πίσω πόρτα. Θέλω να υποδεχτούμε το Θέμη τον Μπάκα, έναν τακτικό συνομιλητή και πολύ πυρο άνθρωπο της αγοράς. Θέμη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Έχεις κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά για να μας υπενθυμίσεις αυτό το οποίο όλοι ζούμε, είτε μισθώνουμε ένα κίνητο, είτε ψάχνουμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι, είτε πρέπει να μετακομίσουμε τέλος πάντων και βλέπουμε τι τιμές παίζουν, για να το πω λαϊκά. Θέλω να δούμε με τη σειρά τις κάρτες που έχεις εσύ ετοιμάσει, να μας τις εξηγήσεις για να μας προσγειώσεις. Ωραία. Αρχικά να σας αναφέρω ότι είμαστε για έκτη ή ακόμα για έβδομη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλητές σε κόσμο στέγα σε όλη την Ευρώπη. Τώρα ας δούμε τις κάρτες. Αφήσει μια οικογένεια, αν ψάξει να βρει ένα σπίτι στα βόρεια προάστια, ένα σπίτι με δύο προδωμάτια, άνω του πρώτου ρόφου, το 95% των διαθέσιμων προσμίσεων ακινήτων έχουν ζητούμενο μίσθο πάνω από 800 ευρώ. Στο κέντρο της Αθήνας, το 66% πάνω από 700 ευρώ. Και δεν μιλάμε απαραίτητος για ανακαινισμένα διαμερίσματα, Θέμη. Όχι, μιλάμε τη διαθεσιμότητα. Όχι, μιλάμε τη διαθεσιμότητα των ακινήτων που καταγράφεται αυτή τη στιγμή. 7 στα 10 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας πάνω από 700 ευρώ. Εκ των οποίων να σημειώσω εδώ, το 30% των ακινήτων είναι πάνω από 1000 ευρώ στο κέντρο της Αθήνας. Στα δυτικά προάστια, το 47% έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ. Στα νότια προάστια, το 80% πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000 ευρώ. Στον Πειραιά, 6 στα 10 σπίτια πάνω από 700 ευρώ ζητούμενο μίσθωμα. Και στο υπόλοιπο Αττικής, που κάποτε λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ οικονομικές οι περιοχές, το 79% πάνω από 700 ευρώ. Επόμενη κάρτα. Λοιπόν, τώρα, εάν ψάξει κάποιος να βρει ένα σπίτι οικονομικό, το οποίο να είναι για φοιτητή, ένα σπίτι το οποίο να είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, βλέπουμε μηδενική διαθεσιμότητα για σπίτι ως 300 ευρώ, ως 350 ευρώ 6,98, από 350 έως 400 ευρώ 14%, και βλέπουμε ότι από 400 ευρώ και πάνω είναι περίπου το 80%, εκ των οποίων το 48% πάνω από 500 ευρώ. Να. Δηλαδή τα μισά σπίτια που είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ το μήνα. Και το και πάνω είναι όσο πάνω σκεφτεί ο καθένας, έτσι, ορισμένες φορές δεν καταλαβαίνεις τι ζητούν ορισμένοι ιδιοκτήτες. Να το πούμε αυτό γιατί είναι κρίσιμο και καμιά φορά πολλοί διερωτώνται και μετά θα πάμε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα. Σου λέει αφού όλοι τα νοικιάζουν ένα χιλιάρικο, να το νοικιάσω κι εγώ ένα χιλιάρικο. Και μετά έρχονται τα φέσια και πέφτουν σαν τρελά. Γιατί αυτοί οι οποίοι ήδη νοικιάζουν ένα κίνητο δεν είναι σε αυτά τα ύψη πάντοτε υποχρεωτικά. Έχεις απόλυτο δίκιο αυτό που λες. Αυτή η κάρτα είναι πολύ σημαντική. Είναι στοιχείο του Eurostat που αναφέρει τι, ότι 45,5% των ατόμων ζουν σε νοικοκυριά με καθυστερήσεις, σε στεγαστικά δάνεια, σε ενίκεια ή λογαριασμούς κοινής ωφελίας. Δηλαδή ένας στους δύο Έλληνες. Βλέπουμε ότι ο δεύτερος που είναι στη λίστα, η Βουλγαρία, είναι στο 19,9%, δηλαδή πολύ μακριά από εμάς. Σημαντικό στοιχείο επιπλέον είναι το εξής. Εμείς είμαστε οι πρώτοι σε αυτή τη λίστα που έχεις βάλει εσύ ή οι πρώτοι στη λίστα? Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη σε όλες τις χώρες. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Σε όλες τις χώρες. Σε καθυστερήσεις, σε στεγαστικά, ενίκια, λογαριασμούς. Ακριβώς. Το σημαντικό στοιχείο ποιο είναι? Η διαφορά από το 21 στο 22, οι 9,1 ποσοστιαίες μονάδες που βλέπουμε, αντιστοιχούν σε απόλυτα νούμερα περίπου σε 900.000 συμπολίτες μας. Δηλαδή, 900.000 συμπολίτες μας μέσα σε ένα χρόνο ζουν σε νοικοκυριό το οποίο χρωστάει δάνειο, στεγαστικό, το εκπληρώς το μήνα, ενίκιο ή λογαριασμούς. Πάμε δηλαδή, γρήγορα τις υπόλοιπες κάρτες, γιατί έχουν επίσης πολύ ενδιαφέρον και είναι 38 τα στοιχεία. Εδώ βλέπουμε το εξής. Της Eurostat, είναι να το ξαναπούμε, δεν είναι δικά σου. Δεν είναι δική σου. Όχι. Λοιπόν, το 74,6% των ενοικιαστών στη χώρα μας δαπανούν πάνω από 40% του εισοδήματός για το κόστος στέγασης. Για το ενίκιο, μάλλον, συγγνώμη. Να. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 21,2%. Δηλαδή, τρεις φορές περισσότερο δαπανούν οι Έλληνες σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Η επόμενη καρτούλα που είναι εντυπωσιακή για τους νέους, εδώ είναι μεγάλη συζήτηση. Είμαστε δεύτεροι στη λίστα στην Ευρώπη. Έχουμε αυτή τη στιγμή το 71,9% των Ελλήνων, των νέων 18-34 ετών, ζουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Με ό,τι αυτό σημαίνει για το δημογραφικό, με ό,τι αυτό σημαίνει την υπογεννητικότητα στη χώρα. Γενικότερα, βλέπουμε ότι ο νέος άνθρωπος δυσκολεύεται
να φύγει από, από την οικογενειακή κατοικία για να μπορέσει να ανοίξει δευτερά του να κάνει οικογένεια. Αντιθέτως, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να επιστρέφουν πολλοί νέοι που είχαν κάνει το επόμενο βήμα, όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολέου, να λένε ότι δεν μπορούν να πληρώσουν αυτά τα χρήματα και επιστρέφουν πλέον στο οικογενειακό σπίτι. Θέμη Μπάκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το πάω αντίστροφα για να προσπάσω το σχόλιο, κύριε Κοτσαντή. Κοιτάξτε, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Και κυρίως το τελευταίο. Αποκαλυπτικά θα ήταν εδώ που τα λέμε αν δεν τα γνωρίζαμε. Είναι στοιχεία τα οποία τα συζητάμε πολύ καιρό. Είναι στοιχεία που έχουν παγιωθεί με έναν τρόπο στην